πάλι. Μάγκες στις αγρίδες. Το σκορ έχει φτάσει γύρω στο 2-30 πλέον. Μας έχουν σε αυτή τη λύση. Πήγαμε πάλι σήμερα να κάνουμε τη βουτιά μας. Και σε μια προηγούμενη βουτιά είδα σε ένα βαθύ κόψιμο κάτι πήγες και παίζανε. Οπότε λίγο παρακάτω σε μια γνωστή πέτρα που κάνει γενικά μαύρα, είδα ένα ψάρι που θεώρησε ότι είναι πίκα και φορμούσε στο ψηλό. Οπότε έκανα μια βουτιά για να το πως καταφέρω να το πιάσω. Στη βουτιά αυτή λοιπόν δεν είδα ότι αυτό που θεώρησα από ότι είναι πίκα. Είναι ένα σικιό μετρήσιμο μέγεθος, ούτε μεγάλο ούτε μικρός. Οπότε αφού ήμουν άψαρος και γενικότερα δεν κυκλοφορούσαν πολλά ψάρια, αποφάσισα να κάνω μια βουτιά για να πιάσω το σικιό να φάμε λίγο ψαράκι σήμερα. Οπότε άλλαξα το μεγάλο του φέι, γιατί έπρεπε να κάνω στροφικότερα στο ρέμα και μια πολύ κοντά στο βράχο, οπότε δεν ήθελα να με δυσκολέψει να στρίψω το όπλο ή να καταστρέψω τη βέργα σε μια πολύ με το μεγάλο όπλο δίπλα στα βράχια. Οπότε πήρα το μικρό του φέκι και κάνοντας λοιπόν τη βουτιά, ο σικιός φυσικά δεν ήταν εκεί. Ανταυτού είδα μια συναγρίδα γύρω στα 2,3 κιλά περίπου που ήταν το ψάρι, η οποία καρτέρευε κόντρα στο ρέμα και δεν με είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά εγώ βέβαια είχα το κοντό όπλο, προσπάθησα να την πλησιάσω λίγο, της έκανα μια βολή και φυσικά αστόχησε, πρόλαβε το ψάρι, έφυγε. Οπότε άλλη μια φορά δεν καταφέραμε να πιάσουμε μια συναγρίδα έστω με αυτόν τον τρόπο. Ο Ποσειδώνας μάλλον λυπήθηκε ότι βαρέθηκε να ακούει την κρίνια μου και όπως τη λέει πηγαίνοντας στα χταπόδια κοντά 2-2,5 κιλά πόσο πρέπει να είναι κάπου εκεί. Οπότε τουλάχιστον δεν βγήκαμε άψαροι και εν ώψη Πάσχα και όλων των νηστείων που έρχονται θα τιμηθεί δε όντως. Ελπίζω μόνο να μην τελειώσει η μπαταρία στην κάμερα και να φαίνεται στο βίντεο. Αυτά για την ώρα. Καλές βουτιές όλους.